Καλή μου φίλοι γεια σας και πάλι σήμερα θα σας δείξω όπως βλέπετε εδώ είναι ένα σωρό σταυροί οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί να και ο ελληνικός σταυρός Greek Cross που λέει είναι ο σταυρός ο οποίος είναι πάνω στην ελληνική μας σημαία έχει και όλο τον ειδόν του σταυρούς έχει, εδώ πέρα τους έχω όλους μαζεμένους είναι όλοι οι σταυροί οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί να και αυτοί εδώ πέρα που είναι με τον ίδιο στη μέση, όλοι, ο Αιγυπτιακός, ο Ορθόδοξος και ο Λατινικός Σταυρός, και εδώ το ίδιο, είναι όλοι οι Σταυροί που έχουν χρησιμοποιηθεί για παγανισμό, για ειδωλολατρία, πλην του αληθινού Σταυρού. Ποτέ δεν θα άφηνε ο Θεός ο, η Σταυρική θυσία που διεξάγεται με τον αληθινό Σταυρό, που έχει υποστεί για χάρη μας, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν θα άφηνε να υποπέσει σε ειδωλολατρεία. Τον έχει, έχει, πάρει τη διδασκαλία το κύριο από τους ειδωλολάτρες, στους οποίους ανήκει και το Ορθοδόξο δόγμα. Και δόξα το Θεό, λατρεύουν ένα ψεύτικο σταυρό και δεν ασπάζονται σωστά την υγειάνουσα διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ώστε να κατανοήσουν σωστά και ε, τη θέση του σταυρού, στο σωτηριακό έργο και το σύμβολο του Σταυρού. Σε αυτό το βίντεο φίλοι μου θα δούμε ποιος είναι ο αληθινός Σταυρός Λοιπόν, γυρνάμε από την αρχή, λοιπόν, αφού έχω ψάξει σε τρία λεξικά, έχω βρει ότι ο σταυρός, ότι πάλι μας λένε ψέματα για μια ακόμα φορά, ότι ο σταυρός είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ πρώτα διαβάζουμε το οποίο έχω βγάλει φωτογραφία από το λεξικό μου, είναι από το Πάπυρος, είναι από την ε, κυκλοπαίδεια Πάπυρος και λέει από τα πολλά που λέει, λέει φυσικά επειδή είναι και νεοελληνικό λεξικό και μεσαιωνικό και αρχαίο. Εμεί θα δούμε το αρχαίο που μα ενδιαφέρει. Δεν μα ενδιαφέρει ούτε το μεσαιωνικό ούτε το νεοελληνικό. Καθώ γνωρίζουμε ότι, ότι, η Εκκλησία το έχει αλλάξει σε σταυρό όπω σα τον έχω δείξει, στο λατινικό σταυρό. Δηλαδή σε ένα ε, κάθετο ξύλο μπηγμένο στο έδαφο και με το κάτω σκέλο πιο μεγάλο και σε ένα οριζόντιο ε, ξύλο τα οποία τέμνονται μεταξύ τους. Αυτό είναι ο σταυρό που σας είχα δείξει πρωτήτερα, το ορθόδοξο δόγμα, έτσι το ξέρετε. Πάμε να δούμε ο σταυρό αυτό είναι και τι ακριβώς σημαίνει. Διαβάζουμε στο πρωτολεξικό που σας έχω πει στον πάπυρο. Είναι λεξικό της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας, μεσονικής και νέας. Και λέει, σύν της άλλης, στα αρχαία, μας μας ενδιαφέρει τι σημαίνει στην αρχαία εποχή. Όχι στο μεσαίωνα, από την εκκλησιαστική ιστορία και μετά, Καθώ μετά μπήκαν οι σταυροφόροι και τα έχουν αλλάξει όλα. Λοιπόν, είναι μακρύ ξύλο, στημένο όρθιο παλούκι. Σταυρούσε εκτό, έλασε, διαμπερέ, ένθα και ένθα πυκνού και θαμαία. Από την ομήρο Δύσια διαφαίνεται ότι είναι μακρύ ξύλο, στημένο όρθιο παλούκι. Έτσι, ένα ξύλο. Ένα ξύλο καρβωμένο κάτω στη γη. Ένα ξύλο κάθετο. Η ετοιμολογία λέει σταυρό έχει σημασία από τη συνεσταλμένη βαθμίδα του ίστιμη παρέκταση. Εδώ πέρα είναι δύο οι εκδοχές. Η μία είναι αυτή ότι βγαίνει από το στα που είναι συνεσταλμένη βαθμίδα του ίστιμη και είναι και το ύψιλον σταυρό. Ε, το οποίο ύψιλον είναι όπως ο στήλο που σημαίνει κάτι όρθιο, ένας όρθιος πάσαλος, σταυρός όπως και στήλο και το ρος που είναι το ροζ που είναι ε, μακρύ ξύλο στημένο όρθιο παλούκι. Πού το λέει το ροζ, ναι, είναι επίθυμα ροζ όπως ο σο ροζ. με τον νορβήγικο, σταύρο, πάσαλος και τα λοιπά. Σταυρός με αρκή σημασία, μακρύ ξύλο στημένο όρθιο παλούκι, εξελίχθηκε σημασιολογικά, αυτό έχει σημασία, πάσαλος, εξ, πάσαλος. Και θα σα πω και λίγο και στην αρχαιότητα πως χρησιμοποιούνται και γιατί λέγεται σταυρός διότι στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν ε, αυτά τα, τα, όρθια τα παλούκια για να οριοθετήσουν και σταυρώναν το χωράφι, δηλαδή τα χρησιμοποιούσαν σταυρωτά, έτσι, σε τετράγωνο, σε οποιοδήποτε σχήμα, για να οριοθετήσουν τα όρια του, αγρού του αγρού τους, έτσι, οι πολίτες, έτσι, οι άνθρωποι, και γι' αυτό ονομάστηκαν σταυροί, γιατί σταυρώνανε, τα χρησιμοποιούσαν σταυρωτά, για να υποδηλώσουν την ιδιοκτησία του, κάτι το οποίο έχει μείνει και σήμερα για να αποδηλώσει κάποιο ότι τα όρια τη ιδιοκτησία του είναι από εδώ μέχρι εκεί, πριν κάνει την περίφραξη, πρώτα, πρώτα βάζει ε, σταυρού, σταυρικού πασάλου δηλαδή. Και από εκεί έχει μείνει και δεν έχει καμία σχέση με το ειδωλολατρικό σύμβολο το οποίο λατρεύεται. Και ευτυχώ, δόξα τω Θεό που έχει πάρει τη διδασκαλία του από του ιδωλολάτρε, διότι θα έπεφτε ο αληθινό σταυρό. Θα έπεφτε στα δίχτυα της δολατρείας, έτσι και θα τον βεβηλώνατε. Όσοι είσαστε ειδωλολάτρε, δεν μιλάω για όλου εννοείται, μιλάω για αυτού που ειδωλολατρούν. Και λέει παρακάτω, εξελίχθηκε σημασιολογικά για να δηλώσει. Ε, σταυρό με αρχή, σημασία μακρύ ξύλο στη μένη όρθιο Εξελίχθηκε σημασιολογικά για να δηλώσει το όργανο θανατική εκτέλεση από δύο δοκού συνδεμένου σε ορθή γωνία και στου χριστιανικού χρόνου χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για να δηλώσει τον ξύλινο σταυρό πάνω στον οποίο θανατώθηκε ο Χριστό ω σύμβολο αυτοθυσία, αγάπη και πίστη. Λοιπόν, σταυρό, ε, αρχαίο σταυρίσκο, λέει σταυρό. Είναι στο λεξικό του Λίντλεν Σκότ, πριν το λεξικό πάπυρο, τώρα βλέπουμε το λεξικό του Λίντλεν Σκότ, όπου λέει πάλι ότι σταυρό είναι όρθιος πάσαλος, παλούκι και μακρύ ξύλο, το οποίο πάλι μα λέει ότι έτσι λέγεται στον όμηρο. Άρα μιλάμε για αρχαία. Και λέει, λέγεται για στερεωμένα στο έδαφο δοκάρια που χρησιμεύουν ω θεμέλια στον ηρόδο του. Ο σταυρό, ο οποίο σταυρώθηκε ο Ισού και το σχήμα του αναπαριστώνταν με το ελληνικό γράμμα τάφ. Εδώ λέει, και εδώ βλέπουμε ότι αργότερα πήρε αυτή τη σημασία από την εκκλησιαστική ιστορία. Και η δεύτερη εκδοχή είναι εκ του ρήματο σταυρό, η οποία θεωρώ ότι είναι και πιο σωστή, που σημαίνει περιφράζω με πασάλου και αποδεικνύει ότι πραγματικά η πάσαλοι, η λεγόμενη σταυρή, και εκ το ρήμα του σταυρό, ε, σημαίνει η περίφραξη που κάνουμε με πασάλους. Περιχαρακών ένα τόπο με παλούκια, εννοεί το όρθια, οχυρώνω σε θουκιδίδι, σταυρώνω, θανατώνω κάποιον καρφώνοντάς τον στο σταυρό. Καρφώνοντάς τον στο σταυρό, στο όρθιο το παλούκι, επομένως δεν χωράει καμία αμφιβολία. Το ρήμα σταυρό είναι ε, αργότερα στην ελληνική έγινε σταυρώνο είναι όπως το ρήμα σκοτώνο που έγινε και, και αυτό σκοτώνο ο μικρον ωμέγα. στην αρχαία λεγόταν το σκοτώνο σκοτώ ο σκοτο όπως σταυρώ λεγόταν σκοτώ ε, για να έχετε μια ιδέα ακριβή ο σταυρός ήταν έτσι ένα όρθιο δηλαδή παλούκι και τίποτα άλλο δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια αν τα χέρια τα είχαν όρθια, σταυρωτά, ή τα είχαν πίσω από την πλάτη του. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Πάμε λίγο όμως και στα λεξικά, για να δούμε και μετά να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Εδώ βλέπουμε το λεξικό του Σουίδα. Πάλι λέει ότι σταυρή είναι τα ορθά, πεπίγοντα ξύλα. Έτσι, είναι η σταυρή. Επομένως δεν υπάρχει αμυβολία. Και εδώ βλέπουμε προς απόδειξη και μέσα από το Ευαγγέλιο στην προσγαλάτας επιστολή κεφάλαιο 3 στίχος 13 λέει Χριστός θυμάσαι εξαγόρασαν εξ κατάρας του νόμου γενόμενος υπερ ημών κατάρα γέγραπτε γάρ επί κατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου δεν λέει ο κρεμάμενος επί γιατί άμα ήταν ο σταυρός που σας δείχνει στο ορθόδοξο δόγμα θα είναι δύο ταξίλα, είναι το οριζόντιο και το κάθετο Λέει κρεμάμενο επί ξύλου, επί ενό ξύλου όρθιου μπηγμένου στο χώμα. Επομένω βλέπουμε ότι και η Αγία Γραφή συμφωνεί με τα λεξικά, δεν υπάρχει αφιβολία, φίλοι μου. Σα κοροϊδέψανε για μια ακόμα φορά και σα κοροϊδεύουν. Αλλά ο κύριο δεν αφήνει να φανεί η αλήθεια γιατί βλέπετε εδώ δίπλα τον παγανισμό της σημασία του σταυρού. Και τώρα πάμε να σα δείξω όλου του σταυρού που υπάρχουν και χρησιμοποιήθηκαν για ειδωλολατρεία από τις αρχές φυλές και από τώρα και από τη μουσική ροκ και από όλες τις θρησκείες να πούμε στις οποίες εννοείται ότι καμία θρησκεία δεν αντιπροσωπεύει, επίγεια θρησκεία δεν αντιπροσωπεύει τον Ιησού Χριστό. Εδώ είναι κάποιοι σταυροί, να τους και ο Βυζαντινός, έτσι με τα μικρά σταυρουδάκια μέσα. Να και με τον Εσταυρωμένο, ο οποίο δεν είναι ο Ισού Χριστό, να το γνωρίζετε αυτό. Να και ο Ορθόδοξο και ο Λατινικό, να και το Ιησού Χουσουνού, Ισού που σημαίνει δίθεν Ιησούς Χριστός νικά, μόνο αυτό δεν σημαίνει. Και διάφοροι τύποι Σταυρών, οι οποίοι έχουν, να και εδώ ο Εσταυρωμένο, θα του βρείτε όλου αυτού του Σταυρού, ε, εδώ που σα έχω δείξει, θα του βρείτε στην Εκκλησία του Ορθόδοξου Δόγματος. Εδώ μα δίνει τη σημασία του στρόγγυλου που υπάρχει μέσα στο σταυρό, είτε που καλύπτει όλο το σταυρό, είτε που καλύπτει το εσωτερικό. Αυτό εδώ είναι ο ήλιος, ο οποίος γιορτάζει 25 Δεκεμβρίου, δηλαδή ε, γιορτάζεται την ημερομηνία που εσεί γιορτάζετε, δήθεν τη γέννηση του Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου και φυσικά συμβολίζει ο ήλιος έτσι με το σταυρό, έτσι όπως, έτσι όπως, υπάρχει και στην ελληνική σημαία, συμβολίζει τον ζωδιακό κύκλο, ο οποίος είναι άκρος ιδωλολατρικός. Εδώ έχουμε πάλι σταυρούς, διάφορους, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί και αυτοί για ιδωλολατρικούς σκοπούς. Παράδειγμα πάρετε αυτόν ο οποίος χρησιμοποιείται ε, από, από τη μουσική rock και αυτό εδώ πέρα ο οποίο χρησιμοποιείται στην ελληνική μα σημαία. Εσύ έχετε ω ιερό σταυρό αυτόν εδώ. Ε, Σα ενοχλεί και, και α μην τον έχει και αυτόν εδώ πέρα ο οποίο είναι πυγμένο στο χώμα. Εδώ τον έχει τον ακριβώ ε, λατινικό σταυρό. Αλλά δεν πειράζει, θέλω εδώ πέρα να σα πω λίγο κάτι. Σα ενοχλεί αυτό ο σταυρό για να δείτε πώ σα παίζουν μπάλα με τα σύμβολα, έτσι. Πώ σα παίζουν, σα έχουν κάνει συμβολολάτρε όσοι είστε συμβολολάτρε και πώς πέσουν μπάλα τώρα με τα σύμβολα και ασχολείστε με τα πίτουρα και σα τρώνε τελικά οι κότε. Δηλαδή, εδώ η Ελλάδα φανίζεται και σα έχουν κάνει να ασχολείστε με τα σύμβολα. Όχι, βγάλανε τον Εσταυρωμένο από την Εκκλησία και άντε να γίνει τώρα χαμό και δεν καταλαβαίνετε ότι έχουν βρει τον τρόπο να μαντρώσουν του πιστού οι οποίοι κάποτε αποτελούσατε και εσεί κομμάτι αυτών. Και να μαντρώσουν τους πιστούς σε μια εκκλησία με τον Παπαδαριό να του δίνουν εντολέ και να του κρατάνε εκεί χαλαρού και να ασχολούνται με βλακίε και να μην ασχολούνται με την ουσία που είναι η ουσία ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να αφανιστεί. Και σα έχουν όταν θέλουν να περάσουν κάποιο νομοσχέδιο ή σα βλέπουν λίγο ότι ξεκινάτε να τσαγανεύετε, σα κάνουν ένα. ένα σκάνδαλο, συμβολολατρικό σκάνδαλο με σύμβολα και τσιμπάτε και ασχολήσαμε αυτό. Την άλλη λένε ότι θα βγουν τα εικόνε, α πούμε, από τα σχολεία ή θα βγουν από. Ε, λες και τι εικόνε περιμέναμε για να, για να καταλάβουμε ότι τα σχολεία δεν είναι από το Θεό αυτά, δεν είναι από τον Ιησού Χριστό. Ή ότι θα βγουν οι εικόνε από τα δικαστήρια, λε και περιμέναμε να, δούμε ότι, να βγουν οι εικόνε από τα δικαστήρια για να καταλάβουμε ότι τα δικαστήρια είναι μασονικά, α πούμε. Και σα έχουν και τρελαίνεσαι με αυτά και ασχολείστε όλο με αυτά. Βγάλαν κάποιε εκκλησίε τώρα που χαλάρωσαν λίγο τα πράγματα, τον εσταυρωμένο από πάνω από το σταυρό για να σας δώσουν νέα τροφή να ασχολείστε γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και θέλουν να περάσουν τώρα χοντρά πράγματα πίσω από τη μύτη σας και εσείς να ασχολείστε με αυτά. Εδώ βλέπετε ότι έχει πάρα πολλούς σταυρούς οι οποίοι και εδώ και άλλους, να τους ο λατινικός σταυρός, ο ανάποδος σταυρός και εδώ πέρα δημιουργείται ένα ερώτημα. Ο, ο Κέλ, κέλτικο λέει σταυρό είναι αυτό με το ήλιο μέσα, ο οποίο χρησιμοποιείται και στο ο ρώσικο σταυρό, έτσι, που είναι και αυτό ορθόδοξο, τον έχετε και αυτό για ορθόδοξο. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί σα ενοχλεί αυτό ο σταυρό και όχι αυτό ο σταυρό που και πάλι δεν συμφωνεί με αυτόν. Και άντε πες να ήταν τουλάχιστον όπως αυτόν που είναι ο λατινικός. Έτσι. Έχει όλα τα σχέλη ίσα, Γιατί δηλαδή ενοχλεί αυτός και δεν σε ενοχλεί αυτός. Γιατί να σα πω ευθέω γιατί έτσι σας έχουν προγραμματίσει επειδή αυτό είναι πάνω στο ιερό, σύμβο, στο ιερό στην ιερή σημαία μας σας έχουν πείσει ότι αυτός ο σταυρός είναι σωστός ενώ σας έχω δείξει ότι συμβολίζει τον ζωδιακό κύκλο Νάτος και τον ήλιο εννοείται αλλά σα έχουν πει ότι αυτό ο σταυρό okay, δεν τρέχει κάτι γιατί έτσι σα έχουν προγραμματίσει. Ενώ αυτό επειδή είναι από τη μουσική, το χρησιμοποιεί κυρίω σαν τα και η μουσική ροκ, ε, ότι είναι κακό. Κατά τη γνώμη μου, Συμβολολατρία είναι όλα και είναι μια βαριά μορφή ειδωλολατρίας. Εδώ πάμε να δούμε και άλλους σταυρούς. Νάτος αυτό που σας είπα ότι είναι ο, ο σταυρός του Ήλιου, ο Αιγυπτιακός σταυρός, ο Κέλτικος, η Σβάστιγκα όπως τη γνωρίζουμε, ο, ο σταυρός των Σταυροφόρων, Λατινικός σταυρός και Μαλτέζικος και πάει το καθεξής. Εδώ βλέπουμε και άλλους σταυρούς. Και θέλω να παρατηρήσετε φίλοι μου, κάντε ένα pause σε όλες αυτές τις εικόνες που σας δείχνω. Αν βρείτε το σταυρό, αυτή, εδώ είναι όλοι οι σταυροί που έχουν χρησιμοποιηθεί για δολολατρεία. Όλοι μα όλοι. Δεν υπάρχει σταυρό που, να μην, που να, μην, να μην, υπάρχει εδώ μέσα. Όχι μόνο σε αυτή τη φωτογραφία, αλλά και σε όσα σας δείχνω. Αν βρείτε να υπάρχει ο γνήσιος σταυρό του Κυρίου, που είναι ένα όρθιο ξύλο, εμένα τρυπήστε με τη μύτη. Γιατί ο κύριος φρόντισε να προστατέψει τα δικά του δεν θα άφηνε να πέσουν σε χέρια ειδωλολατρών. Πλανά το ποιος νομίζει ότι μπορεί κάποιος να ειδωλολατρήσει στο πρόσωπο του Κυρίου. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν μας φανερώθηκε ποτέ. Γιατί ξέρει τι είναι ο άνθρωπος και κατευθείαν θα ειδωλολατρήσει πάνω του. Ξέρει ο Κύριος πώς να προσέψει τα δικά του. Όταν κάποιο δει ότι, ότι, πάει να ειδωλολατρήσει, τον αφαιρεί ο Κύριος την ορθή διδασκαλία για να μην να μην υποπέσει σε βαριά μορφή ειδωλολατρεία εναντίον του κυρίου. Εναντίον του Ιησού Χριστού, του Θεού Πατέρα ή του Αγίου Πνεύματο. Γι' αυτό και βλέπετε και μη σα φαίνεται περίεργο που το Ορθόδοξο Δόγμα, ε, οι πιστοί του Ορθόδοξου Δόγματο δεν κατέχουν τίποτα από τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Διότι είναι δολολατρε και το βιβλίο είναι κλειστό, είναι σφραγισμένο σε αυτούς. Όταν θα αρνηθούν, σα το λέω αυτό εκ πείρας γιατί και εγώ κάποτε ήμουν αδωλολάτρη. Όταν θα μετανοήσουν και θα απαρνηθούν τα είδωλα, τότε θα ξεκινήσουν να κατανοούν τι γραφέ. Σα το εγγυώμαι, έχει γίνει σε μένα, είναι από προσωπική εμπειρία. Εδώ βλέπουμε και άλλου σταυρού, και άλλου σταυρού. Έτσι. Έχει από κάτω φυσικά και το τι είναι ο κάθε σταυρό, και ο κι άλλο ορθόδοξο σταυρό που το γνωρίζουμε και αυτόνα. Έτσι. Ε, ο κόπτικος έχει, έχει χαμός εδώ δείτε πάλι σταυρούς εννοείται ότι πολλοί από αυτού είναι και οι ίδιοι αλλά αυτό που είναι το συγκλονιστικό δεν θα βρείτε το σταυρό που σταυρώθηκε πάνω ο Κύριος δεν θα το βρείτε σε όλη αυτή τη συστάδα με τους σταυρούς δεν θα το βρείτε είναι αυτός εδώ ο σταυρός που σταυρώθηκε ο κύριο, ένα έσιο παλούκι το οποίο φυσικά χρησιμοποιούνταν, ξέχασα να πω και στην αρχή, για να κάνουν, δηλαδή τα μπήγανε στο έδαφο ένα δίπλα στον άλλο για να κάνουν και ένα ξύλινο τείχο. Δηλαδή είχε και αυτή τη χρησιμότητα στα αρχαία χρόνια για λόγου άμυνα από τον εχθρό. Και φυσικά και για φράχτες, για ζώα, για τέτοια. Αυτά φίλοι μου σε αυτό το βίντεο. Έτσι, τώρα μάθατε πλέον ποιο είναι ο αληθινό σταυρό του Ιησού Χριστού. Έτσι, και εννοείται ότι οι δολολάτρε δεν θα το πιστέψουν, και αυτό είναι το ευτύχημα: ότι μπορούμε και το λέμε με βεβαιότητα, χωρί να φοβόμαστε ότι θα γίνει προϊόν ειδωλολατρεία. Γιατί? γιατί απλά οι δολολάτρε δεν θα μα πιστέψουν, δεν θα με πιστέψουν καθόλου. Θα, με πιστέψουν, αυτοί, γιατί θα πιστέψουν τα στοιχεία που είναι ακράδαντα και το Ευαγγέλιο φυσικά. Αυτοί που είναι να πιστέψουν, αυτοί που δεν είναι οι δολολάτρε. Γι' αυτό δεν φοβάμαι να κάνω αυτό το βίντεο και να αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν έχει αποκαλυφθεί ποτέ για το ποιο είναι ο αληθινός σταυρός του Κυρίου μας. Ξέρω ότι ο Κύριος έχει τον τρόπο να προστατέψει ε, τα Άγια του, τα Άγια των Αγίων. Έχει τον τρόπο να προστατέψει την, την Άγια Σταυρική του θυσία, εννοείται. Και κάπου εδώ φίλοι μου τελειώνει το βίντεο. Να είστε πάντα καλά. Σας χαιρετώ. Καληνύχτα σας.